Φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107,4, καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε για ακόμη εκπομπή, safety car, με όλα τα νέα του αυτοκινήτου. Εδώ στο Λίμπερο 107,4. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα Τάσο. Καλημέρα θα πούμε γιατί μας ακούει στο φίλο, συνάδελφο, αδερφό Μάνο Αναγνωστόπουλο. Μας ακούει στην Αυστραλία, έτσι να τα λέμε και αυτά, τον οποίο θα το βγάλουμε. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι να μας πει 5 πράγματα το τι γίνεται, τι βρήκε στην Αυστραλία, στη μακρινή Μελβούρνη. Σήμερα η εκπομπή έχει πάρα πολλά θέματα. Θα ασχοληθούμε με την BMW, θα ασχοληθούμε με τη X2, θα μάθουμε για την παρουσίαση της BMW σειρά 1 που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα από την εισαγωγική. Θα έχουμε εδώ τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Μπάρντο Ποντίκα να μας πει 5 πράγματα. Πολλά τα θέματα, έχουν τρέξει πολλές παρουσιάσεις, ήδη υπάρχουν και αποστολές δημοσιογράφων μέχρι και την μακρινή Αμερική, όπου έχουν φύγει για παρουσίαση, θα μάθετε τι συμβαίνει και επίσης θα έχουμε έτσι κάποια πραγματάκια επιπλέον και για την οδήγησή σας το καλοκαίρι. Τα σχολεία κλείσανε από χθες. Η χαρά, χαρά του παιδιού. Ήδη μαθαίνουμε ότι στη λεωφόρο Μουδανίων από τις 8 και 10 λέει είχε κίνηση, παιδιά, για έξω. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Στο τέλος θα πηγαίνουμε για μπάνιο τα μεσάνυχτα. Καλές διαδρομές να έχετε όσοι πηγαίνετε για να κάνετε είτε το πρώτο σας μπάνιο, είτε για να περάσετε έτσι ένα ωραίο τριήμερο το οποίο πλέον έρχεται και είναι μπροστά μας. Καλές διαδρομές, να χαρείτε το μπάνιο, να περάσετε όμορφα, αλλά με προσοχή και να επιστρέψετε όλοι πίσω. Όσοι πάτε, τόσοι να γυρίσετε. Χορηγός εκπομπής, η Mini Velmar. Ο μοναδικός εξουδετημένος αντιπρόσωπος μίνι στη Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται Μαρίνο Αντίπα 10 με τηλέφωνο επικοινωνίας 475-871. Για εσάς που θέλετε να αποκτήσετε το μίνι, τώρα είναι η ευκαιρία. Mini Countryman σε προνομιακές τιμές με προνομιακό επιτόκιο 4,9%. Πηγαίνετε, επισκεφτείτε τη Mini Velmar. Έχει διαθέσιμα πάρα πολλά μίνι στην διάθεσή σας για να τα οδηγήσετε και να επιλέξετε πραγματικά το μίνι που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας και αποστολή του μηνύματος στο 54526 για όσοι θέλουν να στείλουν μήνυμα στην SMS χέρα μας. Για όσοι πάλι δεν θέλουν να στείλουν μήνυμα, μπαίνετε στην ομάδα Safety Car, στο Facebook, γίνεστε μέλη και από εκεί συζητάμε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Και για ειδήσεις που αφορούν τα πάντα για το αυτοκίνητο, www.safetycar.gr, το site μας είναι εκεί. Σας περιμένει να δείτε τα όλα τα νέα του αυτοκίνητου που τρέχουν ειδικότερα αυτή την εβδομάδα με πάρα πολλές παρουσιάσεις και έρχονται ακόμα περισσότερες την επόμενη εδώ στην χώρα μας. Καλώς θα παρουσιάσουν και το Skoda το Scala, το νέο SUV της Skoda, αλλά... Εντάξει. Πώς κάνεις έτσι. Άκουσες εσύ σκάλα. Ναι, κάνουμε ένα λάθος. Λοιπόν, αλλά και περιμένουμε μια εντυπωσιακή παρουσίαση από τη Ford. Ναι, αυτό είναι για το Raptor, μεγάλες το οποίο εντυπωσίασε πάντως η δημοσιογραφική παρουσίαση που έγινε στο Μαρόκο από την Ford, τη μαμά εταιρεία, στο Μαρόκο με πάρα πολλούς Έλληνες δημοσιογράφους να βρίσκονται εκεί και πραγματικά να κάνουν ένα test drive το οποίο τους έχει μείνει αξέχαστο. Ενδείκνονται εκεί πέρα σε μια περιοχές. Σε άμμο, σε έρημο και με θέα τον Ατλαντικό ωκεανό. Εδώ στη χώρα μας θα γίνει κάτω στην περιοχή της Αθήνας, αλλά θα έχει άλλες διαδρομές, πιο ορεινές, μπράβο, ναι, για να μπορέσουν να δοκιμάσουν και να τεστάρουν το θηρίο αυτό, ναι, της Ford. Γιατί, φίλε, καλό το Μαρόκο, αλλά μόνο αμού. Έλα, ναι, εδώ, έλα στα κατσάβραχα λίγο να σε δοκιμάσω. Ακριβώς, να δούνε τι δυνατότητες έχει αυτό το, για μένα,
ίσως από τα δυνατότερα αυτοκίνητα της Ford αυτή τη στιγμή που έχουν βγει. Στην, για την ευρωπαϊκή αγορά είναι σίγουρα από τα πιο δυνατά. Μια τιμή είναι στις 58.000 ευρώ, την ακούς λίγο, σου έρχεται ας πούμε κάπως 58.000 ευρώ, αλλά πιστέψτε μας ότι λένε στη Ford ότι αξίζει το κάθε ευρώ που θα δώσεις για να αγοράσεις αυτό το αυτοκίνητο. Πάμε σιγά σιγά στην εκπομπή μας να σας μεταφέρουμε ό,τι νεότερο υπάρχει μέχρι τώρα στον κόσμο του αυτοκινήτου και ξεκινάμε από την Toyota, η οποία ανακοίνωσε πως προσθέτει δύο νέα συστήματα ασφαλείας στα μοντέλα της, όχι στην Ευρώπη, αλλά στα μοντέλα της που πουλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τα οποία σύμφωνα με την Toyota είναι σχεδιασμένα κυρίως για τους ξεχασιάριδες οδηγούς. Το ένα ονομάζεται Auto Shut Off, το οποίο σβήνει τον κινητήρα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να μην μένει το αυτοκίνητο τυχαία σε ρελαντή για πολλή ώρα. Ξέχασες, παιδί μου, ή το έχεις πολλή ώρα. Γιατί να και η βενζίνη κλείνει. Στη μακρινή κλείνει. Αμερική, το έχω ακούσει πολλές φορές. Πάνε ακόμα και σε δημόσια πάρκινγκ. Φεύγουν και τα αφήνουν ανοιχτά. Πώς γίνεται να φεύγεις, ρε άνθρωπε, από το αυτοκίνητό σου που το παρκάρεις σε δημόσιο πάρκινγκ και να αφήνεις το κλειδί μέσα και το αυτοκίνητο να δουλεύει. Αμερικάνοι. Λοιπόν, στο μέλλον το συγκεκριμένο αυτό σύστημα θα στέλνει και ειδοποίηση στο smartphone του οδηγού. Ότι κοίτα, ξέχασες, είμαι αναμένο, ναι, κάνε κάτι, σβήσε. Και το δεύτερο σύστημα ονομάζεται Automatic Park, το οποίο θα επιλέγει αυτόματα τη θέση parking στο αυτόματο κυβότιο και ενεργοποιεί το ηλεκτρονικό χειρόφρενο εάν ο οδηγός έχει βγει μέσα από το αυτοκίνητο. Εντάξει. Ναι. Αμερικάνοι. Μόνο για την Αμερική θα μπορούσε να είναι αυτό πραγματικά. Ναι. Και με αυτά τα δύο συστήματα λοιπόν έρχεται η Toyota να εμπλουτίσει ακόμα περισσότερο τις εκδόσεις της, τα οποία ελπίζουμε να έχουν σιγά σιγά και στον ευρωπαϊκό χώρο. Τώρα, έχουμε εκτός από την Toyota, η οποία μας ανακοίνωσε λοιπόν ότι προσφέρει δύο νέα συστήματα ασφαλείας στο αυτοκίνητό τους, ξεκίνησε το αυτόνομο φορτηγό της Volvo, τη μεταφορά εμπορευμάτων. Το περασμένο Σεπτέμβριο είχε παρουσιάσει το Vera, η Volvo, το νέο πρωτότυπο αυτόνομο ηλεκτρικό φορτηγό, που δεν διαθέτει κουβουκλίο, το τράκτορ δηλαδή, είναι πολύ μικρό σε σχέση με ό,τι ξέρουμε από τράκτορες. Έτσι με αυτό λοιπόν η σουηδική εταιρεία μας δείχνει το πώς φαντάζεται στο μέλλον τις μεταφορές και πλέον ξεκινάει να κάνει διαδρομές. Το μέλλον είναι ήδη εδώ. Το βλέπεις. Το θέμα είναι ότι το βλέπουμε σε χώρες πιο προηγμένες από εμάς. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο. Σίγουρα δεν το συζητάμε. Το θέμα μας είναι το βλέπουμε, ναι. Αλλά έρχεται και πιστεύω ότι σε εμάς θα έρθει τόσο, δεν θα το πω σύντομα, αλλά θα γίνει τόσο γρήγορα για μας η ανάπτυξη του ηλεκτρικού αυτοκινήτου στη χώρα μας, την οποία πιστεύω να μπορέσουν οι εταιρείες να ανταποκριθούν για να προλάβουν να δείξουν και να τι γίνεται με τα ηλεκτρικά μοντέλα, πρώτον το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά και τις νέες τεχνολογίες. Εν μία νυχτή θα γίνει αυτό. Όπως έγινε μία νυχτή η άρση της απαγόρευσης των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πάντα για προεκλογικούς λόγους. Θα το ακούσουμε και αυτό. Εκλογές έρχονται, 7 Ιουλίου. Δυστυχώς αυτή η προεκλογική περίοδος έχει καθίσει πάρα πολύ άσχημα την αγορά στον χώρο του αυτοκινήτου. Είναι που είναι δύσκολοι μήνες Ιούνιος και Ιούλιος. Έρχεται και η προεκλογική περίοδος να το αποτελειώσει. Τέλος πάντων, η λογική των πολιτικών που κυβερνούν εδώ και τόσα χρόνια αυτήν τη χώρα. Λοιπόν, και συνεχίζοντας στα ηλεκτρικά μοντέλα, η Honda λοιπόν έχει παρουσιάσει πριν κάποιο καιρό το Honda E, ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης, αμιγώς ηλεκτρικό, το οποίο ήταν βασισμένο και σε μια καινούργια πλατφόρμα η οποία σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε από τη Honda για το συγκεκριμένο project, το οποίο λοιπόν έχει ήδη πάνω από 30.000 παραγγελίες. Α, αυτό είναι. Και όλα αυτά σε λιγότερο από ένα μήνα. Το συγκεκριμένο αυτοκινητάκι λοιπόν, που είναι καθαρά φτιαγμένο για την πόλη, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα μικρό δίπορτο αυτοκίνητο ηλεκτρικό, το οποίο για αυτούς που αγαπάνε λίγο την πιο διασκεδαστική πλευρά της οδήγησης, θα αναφέρουμε ότι έχει και την απόλυτη κατανομή βάρους 50-50, καθώς έχει
κίνηση και κινητήρες πίσω και οι μπαταρίες βρίσκονται στο πάτωμα ώστε το κέντρο βάρους να είναι πιο χαμηλό. Πάμε καλά στο θέμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φίλε Τάσο. Όπως βλέπεις, όταν εταιρείες όπως και η Honda ρίχνουν χρήμα για το μέλλον είναι εκεί. Η Mazda ανακοίνωσε ότι επιτέλους βγάζει το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το οποίο θα πούμε πότε έρχεται. Και δεν είναι μόνο. Δηλαδή, η Honda ήδη με ηλεκτρικό μικρό 31.000 παραγγελίες και ανεβαίνουμε. Η Volkswagen το ίδιο με το ηλεκτρικό. Οι παραγγελίες έχουν σημειώσει πάνω από 10.000 ήδη με το άκουσμα ότι θα βγάλει η Volkswagen ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τώρα για τη Mazda, η οποία λέει ότι το 2020 θα είναι έτοιμο το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της, να δούμε και σε αυτούς τους οι Ιάπωνες τι θα γίνει. Έτσι λοιπόν οι Ιάπωνες, προκειμένου να μπορούν να ακολουθήσουν τις αυστηρές προδιαγραφές που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με τις εκπομπές λοιπόν, έχουν μπει στη διαδικασία λοιπόν να παρουσιάσουν σιγά σιγά και αυτή το πρώτο τους ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που βγαίνουν από την Mazda, θα λανσαριστεί στην αγορά το 2020. Το αυτοκίνητο θα βασίζεται όμως σε μια πλατφόρμα που έχει εξελιχθεί από κοινού με την Toyota. Mm-hmm. Και ακόμα δεν έχουν βγει περισσότερες πληροφορίες για να δούμε πού ανήκει, σε ποια κατηγορία ανήκει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Αλλά σίγουρα είναι, καθώς ο πρόεδρος της Mazda είπε ότι μέχρι και το 2022 θα δούμε μια σειρά από plug-in hybrid οχημάτων της Mazda και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία σιγά σιγά πρέπει να βγάλει και η ιαπωνική φίρμα για να μπορέσει και αυτή να μπει μέσα δυνατά στον ανταγωνισμό. Μένοντας σε μικρά αυτοκίνητα, μένοντας στη μικρή κατηγορία, έχουν βγει ήδη φωτογραφίες που δείχνουν το νέο Hyundai i10. Η νέα γενιά λοιπόν από το δημοφιλές μικρό μοντέλο της κορεάτικης φίρμας. Μετά λοιπόν αντίστοιχο το χρόνο και σιγά σιγά ετοιμάζεται για να κάνει την πρεμιέρα του στην ευρωπαϊκή αγορά. Το Hyundai i10 βρίσκεται βασικά στο τελικό στάδιο της εξέλιξης, με τους μηχανικούς να πραγματοποιούν δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, προκειμένου να συγκεντρώσουν, όπως γίνεται πάντα σε κάθε μοντέλο το οποίο βγαίνει, να συγκεντρώνουν στοιχεία και όλα τα δεδομένα όσον αφορά τη λειτουργία του αυτοκινήτου. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε στην Νότια Ισπανία. Οι παπαράτσι σε εισαγωγικά του αυτοκινήτου το βγάλανε φωτογραφίες, οι οποίες τις έχουν δημοσιεύσει. Και οπότε είμαστε εν αναμονή να δούμε πότε θα αποφασίσει η Hyundai να μας πει πότε θα γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα του. Πάντως έτσι καμουφλαρισμένο, το οποίο έχουν βγει πρώτες εικόνες, βλέπεις ότι έχουν αλλάξει πολλά πραγματάκια και πιστεύω ότι θα είναι ακόμα πιο όμορφο το i10. Τώρα για τους κινητήρες, σίγουρο πιστεύω ότι θα είναι ο τρικύλινδος 1000 turbo απόδοση 100 ύπων, αλλά και από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες, και οι χώροι διαθέσιμοι για τους επιβάτες θα είναι περισσότεροι και ο όγκος του πορμπαγκάζ θα έχει περισσότερα λίτρα. Ένα αναμονή λοιπόν, όσοι πιστοί της Hyundai, οι οποίοι είναι και πολλοί, κακά τα ψέματα, πλέον οι Κορεάτες έχουν αποκτήσει σταθερό κοινό το οποίο τους ακολουθεί σε ό,τι μοντέλο βγάζουν στην αγορά, καθώς έχει πάρει τον τίτλο της αξιόπιστης μάρκας και όχι μόνο. Ένα αναμονή λοιπόν από τη Hyundai να μας πει πότε θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα το καινούργιο νέο Hyundai i10. Η SEAT είναι μια εταιρεία η οποία από τότε που έχει μπει στο Volkswagen Group, κάθε χρόνο πραγματικά οι πωλήσεις της σημειώνουν ρεκόρ. Η ισπανική φίρμα πραγματικά συνεχίζει τις ψηλές πτήσεις όσον αφορά τις πωλήσεις. Έτσι λοιπόν, από τις αρχές του έτους έως και τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχει δώσει η SEAT, παρέδωσε περισσότερο από 257.000 αυτοκίνητα, σημειώνοντας αύξηση 7,7%. Ο φετινός Μάης ήταν ο καλύτερος στην ιστορία της μάρκας, με 54.000 πωλήσεις. Με Γερμανία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ιταλία να οδηγούν την κούρσα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο στην ευρωπαϊκή αγορά.
Φανταστείτε ότι στη Γερμανία πουλήθηκαν 52.900 αυτοκίνητα, στην Ισπανία 52.500 παραδόσεις, στο Ηνωμένο Βασίλειο 31.000, στη Γαλλία 14.600 και στην Ιταλία 12.400 αυτοκίνητα. Το θέμα ότι δεν πάει μόνο η Seat καλά, αλλά πάει και η νεοσύστατη φίρμα Cupra που έχει ιδρύσει η Seat, με τις πωλήσεις το πρώτο πεντάμινο του 19 να φτάνουν τις 10.300 πωλήσεις. Βλέπετε λοιπόν, οι Ισπανοί έχουν βάλει τα δυνατά τους, έχουν τους κινητήρες Volkswagen Group και από εκεί και πέρα το σχεδιασμό τον έχουν πάει σε πολύ καλό επίπεδο, δίνουν στον κόσμο αυτοκίνητα για όλα πραγματικά τα γούστα, μικρά, μεσαία, μεγάλα. Είναι μία από τις εταιρείες πραγματικά που κοντράρουν στα ίσια την Volkswagen μέσα στον όμιλο. Οπότε, συνεχίζοντας με αυτό το ρυθμό, πιστεύω ότι θα πάει πάρα μα πάρα πολύ καλά οι πωλήσεις, το οποίο πωλήσεις έχουμε και στην Ελλάδα πάρα πολύ καλές πωλήσεις από την Seat. Και μιλώντας για το μέλλον, όπως ξέρετε περισσότεροι πλέον τα θέματα της αυτόνομης οδήγησης έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι δικιά μου στους Έλληνες, αλλά στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, σε ένα καλύτερο κόσμο από εδώ. Λοιπόν, επειδή όλες οι εταιρείες ψάχνουν να βρουν τρόπο για να εδραιωθεί η αυτόνομη οδήγηση, καθώς πιστεύουν ότι με την αυτόνομη οδήγηση θα μειωθούν κατά πολύ τα τροχιά στους δρόμους. Ποια εταιρεία θα μπορούσε, η οποία είναι πρώτη σε θέμα ασφαλείας? Όχι σε θέμα ασφαλείας, έχει πάνω απ' όλα στη φιλοσοφία της το να είναι να την ενδιαφέρει οι επιβάτες πρώτα και μετά το αυτοκίνητο. Να ενδιαφέρει πρώτα η ασφάλεια των επιβατών. Είναι μία και είναι η Volvo. Και σε συνεργασία με την Uber, κάτσανε μαζί, έτσι καλώς συνεργάζονται η Volvo με την Uber από το 2016 πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε λοιπόν εξοπλίσανε ένα XC90 με κάποια εξτρά εφεδρικά συστήματα ασφαλείας, ώστε να μπορεί και η Uber να βάλει το δικό της αυτόνομο σύστημα οδήγησης απάνω, σε τα οποία εφεδρικά συστήματα βοηθάνε στην θέμα ασφαλείας, σταμάτα, ξεκίνα, μπαταρίες, οτιδήποτε μπορεί να πάθει κάποια βλάβη, η οποία θα, φυσικά θα αποτελέσει κίνδυνο για ατύχημα και θα ενεργοποιηθούν αυτόματα ώστε να σταματήσει το αυτοκίνητο με ασφάλεια. Το θέμα της αυτόνομης οδήγησης όσον αφορά την Uber συστηνιάζει περισσότερο και για το θέμα του car sharing, το οποίο επίσης η Volvo προσπαθεί να το εδραιώσει. Και σε συνεργασία λοιπόν αυτές οι δύο εταιρείες έχουν έτοιμο το project ενός αυτόνομου οχήματος αστικής μετακίνησης ή και μεγαλύτερων αποστάσεων, με σκοπό φυσικά όσον γίνεται να μην εμπλέκονται ο ανθρώπινος παράγοντας στις μετακινήσεις. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Ευελπιστούμε... Το έχει πάει σε πολύ καλό επίπεδο με το θέμα της αυτόνομης οδήγησης. Ήταν μία από τις πρώτες οι οποίες θέλησαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Είπαμε, πάνω απ' όλα οι Σουηδοί ενδιαφέρονται για την ασφάλεια των επιβατών στα αυτοκίνητά τους. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει βγάλει ανακοίνωση από το 2021 και μετά δεν θα υπάρχει νεκρός σε αυτοκίνητο της Volvo το οποίο θα εμπλέκεται σε τροχαίο ατύχημα. Είναι δήλωση η οποία δεν έγινε τυχαία από τους Σουηδούς. Αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Είναι ό,τι πιο δυνατό και το οποίο μπορεί να υπάρχει να το πει μια εταιρεία που κατασκευάζει αυτοκίνητα. Είναι βαρύγδο. Δεν θα έχω νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο Volvo από το 2021 και μετά. Okay, έχουμε δει ότι οι Σουηδοί έχουν κάνει θαύματα στο θέμα της ασφάλειας και συνεχίζουν ακόμα. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τη Safety Car. Μάνος Αναγνωστόπουλος, Γιάννης Αντωνόπουλος, Τάσος Κοτσάνης. Μάνο, μας ακούς? Ήθελες να το πεις, έτσι? Ναι, ρε φίλε, να πω Μάνος Αναγνωστόπουλος. Άσκαγε, δεν μπορεί. Λοιπόν, συνδεθήκαμε με την... Μια χαρά. Έχουμε συνδεθεί με την μακρινή Αυστραλία και την Μελβούρνη, όπου πλέον βρίσκεται εκεί ο φίλος, συνεργάτης, αδερφός Μάνος Αναγνωστόπουλος. Μάνο, τι κάνεις? Καταρχήν είναι απίστευτη η τεχνολογία, έτσι, πώς έχει προχωρήσει. Νομίζω ότι μιλάμε real time τώρα. Ναι,
κανονικά. Είναι απίστευτο πραγματικά. Τίποτα, όλα καλά. Ναι. Απλά έχω πάθει ένα πολιτιστικό σοκ και περνώντας και από τη Σιγκαπούρη πρώτα τρεις μέρες πριν έρθω εδώ, εκεί και έπαθα πολιτιστικό σοκ. Έχεις δίπλα και... τα ακουστικά σου, τα hands free. Έχω, ναι. Ναι, χαμήλωσε. Ή λίγο πιο μακριά γιατί κάνει παρεμβολές. Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι. Εντάξει, μας τώρα. Είμαστε καλύτερα. Όχι, έχουμε ακόμα κάτι. Κλείσε για να ξανασυνδεθούμε. Κλείσε για να ξανασυνδεθούμε. Γιατί έχουμε θέμα. Τώρα μας ακούς. Α, θα το ξανακαλέσουμε λοιπόν. Κάτσε να κάνουμε τις συνδέσεις μας. Εντάξει, τεχνολογία είπαμε. Βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά να υπάρχουν κάποια μικρό προβλήματα. Είναι και μακρινή η Αυστραλία. Όσο να πεις. Αλλά το ίντερνετ πλέον μας κάνει φέρνει θαύματα. Πιο κοντά. Ναι, όντως. Αν σε φέρνει μια απόθεση κάποιων χιλιάδων χιλιόμετρων, σε φέρνει πιο κοντά. Λοιπόν, συνεχίζοντας εμείς μέχρι να συνδεθούμε με την μακρινή Αυστραλία και τον Μάνο Αναγνωστόπουλο στην Μελβούρνη, να πούμε ότι υπάρχουν ήδη, ότι η Fiat Chrysler μηνύθηκε στις ΗΠΑ λόγω σοβαρού ζητήματος ασφαλείας. Από το 2012 υπάρχουν περισσότερες από 600 αναφορές ιδιοκτητών Jeep Wrangler, τα οποία λένε ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα συντονισμού στους μπροστά τροχούς. Το πρόβλημα αυτό λοιπόν δημιουργείται επειδή ο μπρος άξονας της ανάρτησης δεν μπορεί να απορροφήσει το ίδιο αποτελεσματικά της αναπηδής και της δονής που δημιουργούνται κατά την κύληση σε συγκεκριμένες διαδρομές κατά την κύληση σε σύγκριση με μια ανεξάρτητη ανάρτηση. Τότε η Fiat Chrysler είχε ανακοινώσει πως το πρόβλημα δεν καλύπτεται από εγγύηση αφού δεν είναι κατασκευαστικό λάθος, αλλά δημιουργείται λόγω κακής συντηρήσης. Έτσι είπε η Fiat. Τώρα μια ομάδα ιδιοκτητών έχει προχωρήσει σε μήνυση κατά της εταιρείας, ισχυριζόμενη πως το συγκεκριμένο ζήτημα είναι θέμα της εταιρείας. Και έτσι μπαίνουν λοιπόν σε διαδικασία δικαστική οι ιδιοκτήτες που ζητούν χρηματικές αποζημιώσεις από την εταιρεία για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Και συνεχίζουμε εδώ με τα νέα της αυτοκίνησης, με ένα όνειρο θα λέγαμε όσον αφορά τα σεντάν αυτοκίνητα, μια κατηγορία που έχει ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό. Και γιατί... Βέβαια, το συγκεκριμένο είναι και λίγο πανάκριβο. Το συγκεκριμένο ναι, αλλά υπάρχουν και φθηνά σεντάν. Άναι, αυτό απλά τυχαίνει να είναι ένα από τα πιο ακριβά. Όχι, το ακριβότερο μπορεί να μην είναι, αλλά είναι ένα από τα πιο ακριβά. Σίγουρα. Και ο λόγος είναι για τη νέα Bentley Flying Spur, το οποίο σημαίνει υπτάμενο σπυρούνι. Δηλαδή, αυτά τα ονόματα των αυτοκινήτων είναι φοβερά στην Bentley. Δηλαδή, να το παραδεχτώ ότι έχουν φαντασία. Το οποίο η Bentley υποδηλώνει ότι είναι το πιο πολυτελές και πλέον και το πιο γρήγορο σεντάν στον κόσμο. Μάλιστα. Έχει καινοτομίες σε όλους τους τομείς, από κινητήρα, ανάρτηση, πλαίσιο, οτιδήποτε πάνω έχει να κάνει με την οδηγική απόλαυση, συν νέες τεχνολογίες όσον αφορά την κατασκευή του εσωτερικού, ακόμα δηλαδή και τις επενδύσεις των πορτών και των καθισμάτων, έχουν μπει καινούργια υλικά με καινούργιο τρόπο ραφής, ώστε η εμπειρία που θα βιώσει ο οδηγός αλλά και οι επιβάτες του αυτοκινήτου να φτάνει σε νέα επίπεδα πολυτέλειας, άνεσης και τι άλλο δεν ξέρω, δεν μπορώ να εκφραστώ πια με αυτό, εδώ πέρα βλέπουμε είναι σε άλλα επίπεδα. Λοιπόν, έχουμε σύνδεση. Έχουμε σύνδεση. Ωραία. Μάνο. Σας ακούω μια χαρά τώρα. Ωραία. Να μην χαθεί το σήμα πάλι. Εντάξει. Τώρα μας ακούς όντως μια χαρά. Έχουμε κάποιες μικρές, αλλά εντάξει, ξεπερνιούνται οι μικρές σας παρεμβολές. Ακούμε. Μας επιτρέπει η τεχνολογία τελικά και το σήμα. Πολιτισμικό σοκ από θέμα αυτοκινήτων. Από το τι αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Από το πώς κυκλοφορούν. Από το τι δρόμους έχουν. Ελλάδα. Ναι, ακριβώς όπως το είπατε. Ελλάδα, ναι. Είδα πώς είναι τα λάστιχα σήμερα, κάθισα και παρακολούθησα τα λάστιχα των αυτοκινήτων και κατάλαβα πώς είναι τα λάστιχα φαγωμένα. Έτσι, να φαγώνεται το λάστιχο, έτσι πολύ απλά και λαϊκά σου το λέω. Να φαίνονται τα στρώματα του ελαστικού ότι περνάει το ένα με το άλλο, γιατί οι δρόμοι είναι
απίστευτη πραγματικά. Το διάστημα. Δεν κάτσε γιατί έχουμε. Μάνο, όπως ήσουν πριν. Δεν, άμα δεν σε θέλει τεχνολογία τώρα για μία σύνδεση με τα... Θα ξαναπροσπαθήσουμε, δεν, θα ξαναπροσπαθήσουμε γιατί θέλουμε να μάθουμε πληροφορίες για την Αυστραλία και το τι αντιμετωπίζει εκεί ο οδηγός. Και αρχίζω μάλλον που σου λέει ότι υπάρχουν φαγωμένα λάστιχα, δηλαδή φαντάσου την ποιότητα της ασφαλτού στους δρόμους. Θα κάνουμε λοιπόν ακόμη έτσι μία προσπάθεια έτσι να μπορέσουμε να συνδεθούμε και να ακούσουμε πράγματα που έχει να μας πει ο Μάνος Γνωστόπουλος από την μακρινή Μελβούρνη. Θέλουμε να συνδεθούμε κάποια προβληματάκια, θα προσπαθήσουμε να δούμε και πιο μετά. Εντάξει, θα τα καταφέρουμε που θα πάει. Λοιπόν, λέγαμε για την Bentley, την καινούργια, η οποία έδωσε δημοσιότητα η εταιρεία φωτογραφίες και στοιχεία για ίσως το γρηγορότερο σεντάν σε μια κατηγορία η οποία, εντάξει, είναι λίγα τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν την πολυτέλεια. Έτσι, στην ουσία δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Μα μια Bentley και μια Rolls Royce έχεις σε αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία. Άντε και μια Maybach. Ναι. Εκεί, τρεις. Λοιπόν, δώσαμε έτσι πληροφορίες για την καινούργια την Bentley. Πάμε να πούμε για τις πιο πολύτιμες μάρκες αυτοκινήτων στον κόσμο. Τα πιο ισχυρά brand name, λοιπόν, στον κόσμο. Στο θέμα του αυτοκινήτου που έχουν τη μεγαλύτερη εμπορική αξία. Έχει βγει στη δημοσιότητα η σχετική λίστα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, λοιπόν, η Toyota παραμένει η πιο πολύτιμη αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως, με την αξία της να αγγίζει τα 29,151 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκεται η Mercedes-Benz, με αξία τα 23,355 δις δολάρια, ενώ πολύ κοντά της είναι η τρίτη, η BMW, με αξία αυτή τη στιγμή να έχει στα 23,326 εκατομμύρια. Η Honda έχει ανεβεί στην τέταρτη θέση με 11 δις δολάρια. Η Ford ακολουθεί και αυτή με 11 δις, αλλά γύρω στα 211 εκατομμύρια δολάρια. Και τη δεκάδα κλείνουν η Nissan με 10 δις, η Tesla είναι στα 9 δις, η Audi στα 8,5 δις και η Volkswagen στα 6,707 δισεκατομμύρια δολάρια. Βέβαια δεν αναφέρεται μόνο σε εταιρείες αυτοκινήτου ο συγκεκριμένος κατάλογος, αλλά περιλαμβάνει όλες τις εταιρείες παγκοσμίως, τις μεγάλες επιχειρήσεις. Να αναφέρουμε μόνο έτσι ποια είναι η πρώτη εταιρεία στον κόσμο για το 2019, είναι η Amazon, η οποία εκτιμάται στα 315 δισεκατομμύρια δολάρια, με την Apple και την Google να ακολουθούν την Amazon. Και ας πάμε εδώ πάλι στα τοπικά νέα της Ελλάδος. Διάκριση λοιπόν για την Hyundai Ελλάς με το βραβείο Turnaround Business. Ένα βραβείο το οποίο δίνεται σε εταιρείες οι οποίες καταφέρουν να απεξέλθουν από δυσκολίες και να επανακάμψουν. Και σε αυτό οφείλεται η σκληρή προσπάθεια της Hyundai Ελλάς, λοιπόν, το 2018, ώστε να ανέβουν οι πωλήσεις της στην ελληνική και στην εξυπηρέτηση των πελατών της και το After Sales Service. Λοιπόν, με όλη αυτή την προσπάθεια, λοιπόν, το 2018 η Hyundai κατάφερε να ανεβάσει σε ιστορικά επίπεδα ρεκόρ τις πωλήσεις της και να μπορέσει να ανεβάσει, να γίνει πιο αξιόπιστη, να κάνει μια ποιοτική εφαρμογή μια σειρά από στρατηγικές επιλογές σε όλα τα επίπεδα εμπειρίας του πελάτη, από το επίσημο δίκτυο και ως την επικοινωνία. Το ιστορικό, λοιπόν, αυτό ρεκόρ επιδόσεων έχει ήδη ξεπεραστεί το 2019, καθώς η Hyundai ενισχύει περαιτέρω την εμπορική της δυναμική στις πλέον υποσχόμενες κατηγορίες με την είσοδο νέων SUV υβριδικών μοντέλων όπως το Tucson 48V Hybrid και το Kona Hybrid, τα οποία ενισχύουν ήδη, την ήδη καταξιωμένη γκάμα που περιλαμβάνει τα δημοφιλή i10 και i20. Σε ειδική, λοιπόν, εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα που μας πέρασε, 10 Ιουνίου, στο Μέγαρο Αθηνών,
τιμήθηκε με το βραβείο Turnaround Business. Μπράβο τους. Εμείς επικροτούμε τέτοιες προσπάθειες από ελληνικές εταιρείες, οι οποίες μετά από κάποια δύσκολη περίοδο καταφέρουν και επανακάμπτουν και ανεβάζουν όλη την εικόνα τους. Και όταν πρόκειται για μια Hyundai η οποία και αν πέρασε δύσκολα στην χώρα μας, μέσα σε λίγο, σε σύντομο χρονικό διάστημα, αρχίζει και παίρνει και βραβεία. Ναι, αυτό σαν εταιρεία. Σαν εταιρεία. Σαν εταιρεία. Και δεν μιλάμε για τη Hyundai γενικώς, μιλάμε για τη συγκεκριμένα για τη Hyundai Ελλάς. Γιατί η Hyundai σαν Hyundai, βλέπετε ότι στον έξω κόσμο, εκτός Ελλάδος, τα πάει πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ καταξιωμένη εταιρεία πλέον. Χτυπάει στα αίσια πολύ πολλά δυνατά brand, brand names. Τώρα εδώ, στην Ελλαδίτσα μας, με όλα τα προβλήματα που δημιούργησε η κρίση, παρόλα αυτά κατάφερε, ξαναανέκαμψε. Το ίδιο φαντάζομαι ότι θα κάνει και η Mazda, και καλώς θα κάνει. Και έπεται συνέχεια. Πάμε έτσι λίγο να σας πούμε για όσους έτσι, να συνδέσουμε τον αθλητισμό λίγο με το αυτοκίνητο και να πούμε για τον άνθρωπο των τελευταίων μηνών, ρε παιδί μου, που έχει φέρει επιτυχίες στην χώρα μας. Μιλάμε για τον τενίστα τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος με τις επιτυχίες που έχει κάνει στο τένις και τα χρήματα τα οποία έχει κερδίσει, θέλησε να αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο λοιπόν που αγόρασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι ένα Τέσλα. Το είχε όνειρο και το κατάφερε να το πραγματοποιήσει. Έτσι λοιπόν απέκτησε το δικό του Tesla Model S. Έχει βγει στη δημοσιότητα το σχετικό βίντεο το οποίο δείχνει τον Στέφανο Τσιτσιπά μέσα στο συγκεκριμένο μοντέλο την ώρα που γίνεται η παράδοση και του εξηγούν 5 πράγματα για το Tesla. Να πούμε λοιπόν ότι η συγκεκριμένη τιμή του αυτοκινήτου στην Γαλλία φτάνει στις 145.000 ευρώ. Αν θέλετε να το πάρετε από Ισπανία, πάμε σε 156.000 ευρώ. Και αν πάτε δίπλα και στους Ιταλούς, εκεί λίγο ανεβαίνει, πάμε σε 161.000 ευρώ. Άρα εδώ με τους φόρους δεν θα φτάσει κανένα 180. Μόνο 180, μιλάμε για 200.000 ευρώ, γιατί εδώ με τους φόρους και με τα τέλη ταξινόμηση που έχουν συγκεκριμένους πίνακες, αν ανεβαίνει στην τιμή πας σε άλλο επίπεδο επιπλέον φόρου. Τώρα λοιπόν ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο τενίστας ο οποίος δίνει νίκες και χαρές στο ελληνικό τένις, είναι ιδιοκτήτης ενός Tesla Model S. Φαντάζομαι το Alpine, το A110 το μοντέλο, το οποίο παραλίγο να βγει και παγκόσμιο αυτοκίνητο. Παραλίγο. Ήταν εντάξει, τόσο κοντά. Η iPace το κέρδισε στα σημεία σου με την Alpine. Αν είναι και πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι γιατί να βγει η iPace ηλεκτρική και να μην βγει το Alpine. Τέλος πάντων, εντάξει. Okay. Ψήφισαν δημοσιογράφοι, επιλέξαν την iPace, την Jaguar. Δεν μας απασχολεί. Το Alpine, το A110 λοιπόν, παραμένει από τα πολύ όμορφα σπορ αυτοκίνητα που έχουν κυκλοφορήσει τον τελευταίο καιρό. Εξάλλου αποτελεί και φόρο τιμής στο παλαιότερο A110, το οποίο όταν είχε βγει ήταν από τα πιο ελαφριά και πιο εύκολο, όχι εύκολο οδηγητά, το πιο fun to drive αυτοκίνητα που υπήρχαν τότε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα λοιπόν να βγει μια καινούργια αναβαθμισμένη έκδοση, στην οποία η Alpine βελτίωσε το στήσιμο και τον κινητήρα. Οπότε λοιπόν ο υποτροφοδοτούμενος 1800R κινητήρας πλέον αποδίδει 292 ύπους και 32 κιλά ροπής, τα οποία χαρίζουν στο αυτοκίνητο πλέον την τελική των 260 χιλιόμετρων την ώρα, ενώ το 0-100 έρχεται κατά ένα δέκατο του δευτερολέπτου γρηγορότερα από την απλή έκδοση, δηλαδή από τα 4,5 πήγαμε στα 4,4. Εντάξει, δεν έχει μεγάλη διαφορά, αλλά το λες μόνο και μόνο για να γίνεται επιδόσεις. Να πούμε ότι η κίνηση φυσικά είναι στον πίσω άξονα και μεταδίδεται μέσω ενός επτατάχυτου κυβωτίου διπλού συμπλέχτη. Από εκεί και πέρα. Πόσο είναι της Alpine? Το βάρος. Είναι... Δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ βαριά. Όχι, είναι στα 1114 κιλά περίπου. Και αυτό γιατί έχουν βάλει καινούργια υλικά. Έχουν, ας πούμε, την επιλογή, αν θες να κάνεις όλη την οροφή σου από ανθρακόνημα. Που ταυτόχρονα, εκτός ότι τα φέρνει το αυτοκίνητο, χαμηλώνει και το κέντρο βάρους
Και φυσικά έχει. Ότι αυτό είναι παίγεται στον δρόμο. Ναι, έχει, το αυτοκίνητο έχει χαμηλώσει και κατάσταση κατά 4 χιλιοστά. Έχει σκληρύνει το αμορτισέρ περίπου κατά 50%. Ενώ και οι αντιστρεπτικές ράβδους έχουν γίνει 100% σκληρότερες. Ναι. Βέβαια, αυτό. Όπως έχει μέση, καταλαβαίνει τι έχει να αντιμετωπίσει στους ελληνικούς δρόμους. Ενώ και τα λάστιχα είναι τα Michelin, τα Pilot Sport τα 4, τα οποία η Michelin τα εξέλιξε ειδικά και τη συγκεκριμένη έκδοση. Εντάξει, τέτοια αυτοκίνητα είναι καλό να βγαίνουν. Μ' αρέσουν όταν υπάρχουν τέτοιες εκδόσεις αυτοκινήτων. Αξί, είχε καιρό η Ρενό έτσι να πει τόσο δυναμική, είχε ένα Megane RS. Είναι άλλη φάση το Megane RS. Είναι ένα προστιοκίνητο hatchback. Σου βγάλε τώρα η Alpine, η άλλη εταιρεία, okay, να σου βγάλει την Alpine την A110S, η οποία, εντάξει. Ήδη από τις πρώτες δοκιμές που είχαν γίνει από τους Ευρωπαίους δημοσιογράφους αλλά και από τους δικούς μας, γιατί ήταν κάποιοι τυχεροί δημοσιογράφοι που βρεθήκαν πίσω από το τιμόνι της Alpine, όχι απλώς είπαν τα καλύτερα, το εκθέσαν τόσο πολύ που λένε γι' αυτό και θα πήγαινε να πάρει και το βραβείο στα παγκόσμια αυτοκίνητα της χρονιάς για το 2019 στη Γενέβη, στην Νέα Υόρκη. Αλλά εντάξει. Okay, κοίτα, το θέμα είναι καλό ότι υπάρχουν αυτοκίνητα που χωρίς να είναι εξωφρενικά ακριβά, προσφέρουν οδηγικές εμπειρίες που... Μοναδικές. Είναι καλό. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε το Safety Car. Γιάννης Αντωνόπουλος, Τάσος Κοτζάνης πίσω τα μικρόφωνα, με Σωτήρη Δασκαλάκη και στην ηχοληψία. Πάμε για την επόμενη περίπου μία ώρα να πούμε και να σας παρουσιάσουμε τα νέα του αυτοκινήτου. Μεγάλος χορηγός εκπομπής η Mini Velmar, που βρίσκεται Μαρίνου Αντιπά 10, ο μοναδικός εξειδωτημένος αντιπρόσωπος Mini στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν εκπληκτικές προσφορές στα μοντέλα της Mini, πηγαίνετε από την Mini Velmar. Υπάρχουν διαθέσιμα μοντέλα για test drive, να τα οδηγήσετε και να επιλέξετε ένα Mini το οποίο ταιριάζει στο δικό σας γούστο. Και πιστέψουμε ότι η Mini πλέον έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που καλύπτει πραγματικά όλα τα γούστα για κάποιον ο οποίος θα θέλει να αποκτήσει ένα αυτοκίνητο από αυτήν τη θρηλυκή εταιρεία. Όπως ξέρετε, μπαίνουμε σιγά σιγά, μάλλον έχουμε ήδη μπει στον κόσμο του ηλεκτρικού αυτοκινήτου από όλες τις εταιρείες. Με έναν ξεχωριστό τρόπο θέλησε η Smart να αποχαιρετήσει την έκδοση που είχε με τους κινητήρες βενζίνης. Γι' αυτό λοιπόν και έδωσε στη δημοσιότητα και έβγαλε μάλλον την τελευταία συλλεκτική έκδοση με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο επέλεξε η Smart να αποχαιρετήσει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και να περάσει πλέον και αυτή στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης. Η έκδοση λέγεται Urban Shadow, βασίζεται και σε πολλά στοιχεία που τονίζουν τον δυναμικό χαρακτήρα ενός Smart τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Προσφέρεται με εξατάχυτο αυτόματο κυβότιο και δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο κινητήρες βενζίνης. Ένα τρικύλινδρο ατμοσφαιρικό 1000 κυβικών απόδοση 71 ύπων και με ισχυρότερο τρικύλινο turbo κινητήρα 900 κυβικών απόδοσης 90 ύπων. Φυσικά δίνει πάρα πολύ πλούσιο πακέτο εξοπλισμού, το οποίο είναι δύο συγκεκριμένα, ένα το sport και ένα το πιο απλό, το light package όπως το αναφέρει η Smart, με εσωτερικούς ατμοσφαιρικούς φωτισμούς, με πολλά επιπλέον πραγματάκια σε ρολόγια, στροφόμετρα και εξοπλισμούς σε LED και sensors στα πακέτα της. Για όσοι λοιπόν είστε λάτρεις της Smart, τελευταία συλλεκτική έκδοση από τη Smart με κινητήρα εσωτερικής καύσης, καθώς η συγκεκριμένη εταιρεία με αυτόν τον τρόπο ανακοινώνει την μετάβασή της πλέον στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Εφόσον η Ford με το Raptor ανέβασε τον πύχη όσον αφορά την χρηστικότητα των pick-up σε λίγο πιο σκληροτράχυλους δρόμους, παρατηρείται γενικώς μια τέτοια τάση από όλες τις εταιρείες να παρουσιάζουν μοντέλα
πιο σκληροτράχυλα από τα απλά τυπικά μοντέλα των ελαφρών pick-up μοντέλων. Λοιπόν, κάτι τέτοιο λοιπόν έκανε και η Mitsubishi, η οποία στο τέλος του Μαρτίου παρουσίασε ένα concept, ας το πούμε, του κλασικού L200, το οποίο λέγεται L200 ή αλλιώς Triton, όπως είναι σε πολλές αγορές γνωστό το μοντέλο, το Absolute, το οποίο το είχε παρουσιάσει λοιπόν με σκοπό να δει την απήχηση που θα είχε κάτι τέτοιο στο αγοραστικό κοινό των ελαφριών φορτηγών. Και αν η απήχηση ήταν καλή, είχε δηλώσει ότι θα προχωρούσε στην παραγωγή ενός τέτοιου μοντέλου. Κάτι το οποίο φυσικά και έγινε, γιατί όσοι αγαπάνε τα φορτηγά, τα pick-up, για να ακριβολογούμε, θέλουν να είναι και λίγο πιο σκληροτράχυλα. Μας αρέσει αυτό το, η αγριάδα σε αυτά τα μοντέλα. Και έτσι λοιπόν το Absolute θα βγει στην παραγωγή. Φωτογραφίες δείχνουν δύο διαφορετικές εκδόσεις της συγκεκριμένης, δύο διαφορετικές εκδοχές της συγκεκριμένης έκδοσης, η οποία είναι λίγο μια πιο ελαφριά, με απλώς λίγη παραπάνω σηκωμένη ανάρτηση και λίγο φαρδύτερα φτερά, ενώ η δεύτερη και η πιο άγρια θα φοράει ελαστικά εκτός δρόμου με μαύρες ζάντες και 5 ολόκληρα εκατοστά πιο σηκωμένη ανάρτηση, με βελτιωμένο σύστημα διεύθυνσης, χωρίς όμως να αναφέρει τίποτα για κάποια διαφορά στον κινητήρα. Βέβαια, ο κινητήρας έτσι κι αλλιώς αποδίδει πάρα πολύ καλά, δεν νομίζω να χρειαστούν ιδιαίτερες αλλαγές, και αυτά που έχει κάνει είναι αρκετά. Το body kit είναι αλλαγμένο επίσης, είναι λίγο έτσι πιο άγριο για να τονίσει το χαρακτήρα του μοντέλου. LED φώτα και μπάρες LED πάνω στην οροφή ολοκληρώνουν την εικόνα του αυτοκινήτου. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Τα θέλω. Και ποιος δεν θα ήθελε λοιπόν ένα pick-up. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον διευθυντή πωλήσεων της BMW Velmar εδώ στην πόλη μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Φρυδά. Κύριε Φρυδά, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Πολύ καλά, λοιπόν, όλα καλά. Έτσι. Ο λόγος που σας έχουμε βγάλει είναι γιατί θα μιλήσουμε για ένα μοντέλο, το BMW, το H2, το οποίο πραγματικά έχει εμπορική επιτυχία πέρα των αναμενωμένων και στην χώρα μας, καθώς ήδη αρχίζει να πουλάει πάρα πολύ δυνατά. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι το νέο συμπαγών διαστάσεων μοντέλο T6, με ένα νεανικό, δυναμικό και εξωστρεφές χαρακτήρα. Είναι ένα μοντέλο, το πρώτο συμπαγών διαστάσεων Sport Activity Coupé της BMW, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά από το Μάρτιο του 2018. Και προσφάτως έχει ανανεωθεί με κινητήρες 1500 κυβικών, η οποία είναι η πιο εμπορική και αποτελεί την αιχμή του δόρατος για τον brand της BMW. Πάμε να πούμε μερικά, μάλλον να πούμε λίγο πιο μέσα στην BMW τη H2, καθώς πάρα πολύ ήταν περίεργη, γιατί έχει ένα δυνατό H1, το οποίο πλέον ανανεώθηκε και αυτό από την BMW. Ήρθε λοιπόν με το H2, κακά τα ψέματα, να ολοκληρώσει για μένα περισσότερο την γκάμα της, καθώς έχει μπει ανάμεσα σε H1 και σε H3, αλλά προσφέρει πάρα πολύ ωραία οδηγική απόλαυση στο δρόμο. Ακριβώς, ακριβώς. Σωστά τα λέτε. Είναι ένα νέο μοντέλο μεταξύ H1 και H3, το οποίο προσφέρει ένα σπορ χαρακτήρα και οπτικά και οδηγικά. Η οδήγησή του είναι φανταστική. Πολύ ωραίο κράτημα, πολύ καλές επιδόσεις, παρόλο που φοράει τον ίδιο κινητήρα με το H1, αλλά έχει τελείως διαφορετικό στήσιμο στον δρόμο, πιο σπορ οδήγηση. Είναι ένα μοντέλο το οποίο θα το έχουμε παρουσίαση στο τεχνικό περιοδικό του Safety Car, το οποίο θα βγει τον επόμενο μήνα, αλλά έχουμε βγάλει εσάς να πούμε 5 πράγματα παραπάνω για το συγκεκριμένο μοντέλο. Όντως η οδική του απόλαυση είναι όμορφη, πραγματικά τα κρατήματά του σε λογικά πλαίσια πάντα, γιατί όταν λέμε κρατήματα, μην εννοεί ο κόσμος ότι εννοούμε σε στροφές με 200 χιλιόμετρα για να μπορέσουμε να κάνουμε το κράτημά του. Εντάξει, ακριβώς. Σε λογικά πλαίσια για να δούμε το αυτοκίνητο πραγματικά πώς αντιδράει στο δρόμο. Μας έδωσε ιδιαίτερη χαρά το ότι και σε εκτός δρόμου διαδρομές, στο οποίο το έχουμε κινηθεί με το συγκεκριμένο μοντέλο, και πάλι λογικές, δεν είναι μοντέλο το οποίο θα πας να κάνεις το κάτι παραπάνω. Αλλά αν θελήσεις να βγεις εκτός δρόμου διαδρομές σε χωματόδρομο και κάποιες ανομαλίες περιττέρω στο δρόμο, το H2 πραγματικά σε εκπλήσει και σου προσφέρει άνεση στην οδήγηση και πολλά όμορφα πραγματάκια τα οποία συναντάς κατά την πορεία σου στο δρόμο. Ακριβώς, σωστά τα λέτε. Είναι ένα αυτοκίνητο που δεν θα μας εκθέσει και σε off-road καταστάσεις.
Σίγουρα δεν έχουμε τις απαιτήσεις που θα έχει ένα μοντέλο της X πολύ μεγαλύτερο, αλλά δεν θα μας εκθέσει σε καμία περίπτωση σε off-road καταστάσεις. Από εκεί και πέρα η οδική του απόλαυση είναι σε ασφαλτωμένους δρόμους, είτε είναι εντός πόλης, είτε είναι σε ταξίδια, σε εθνικές οδούς. Παρέχει έτσι μια ευχάριστη οδήγηση. Πάμε λίγο να αναφερθούμε για τους κινητήρες. Τι κινητήρες προσφέρονται για το μοντέλο το H2? Πλέον είναι διαθέσιμη και αυτό αποτελεί την αιχμή του δόρατος για το Brands BMW. Είναι κινητήρες των 1500 κυβικών, και βενζίνη και diesel. Ο μεν βενζίνη είναι τρικύλινδρος κινητήρας με 140 άλογα υποδύναμη, twin power turbo, και έχουμε και τον κινητήρα 1500 κυβικών σε diesel με 116 άλογα. Είναι δύο κινητήρες οι οποίοι είναι σχετικά νέοι στην ελληνική αγορά και τους έχει εμπιστευτεί πάρα πολύ το κοινό μας. Κινητήρες δοκιμασμένοι από την προηγούμενη σειρά H1, οι οποίοι δεν έχουν βγάλει το παραμικρό πρόβλημα. Ακριβώς, η αξιοπιστία των κινητήρων σε προηγούμενο, η BMW το προσφέρει και στα νέα μοντέλα. Ακριβώς. Είναι κινητήρες που ήδη έχουν δοκιμαστεί στον δρόμο εδώ και μερικά χρόνια από προηγούμενα μοντέλα της BMW. Οπότε αυτές τις παιδικές ασθένειες που ίσως κάποιοι νέοι κινητήρες μπορεί να παρουσιάσουν, σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Φυσικά όλα αυτά συνδυάζονται και με το αυτόματο κυβότιο 7 σχέσεων, το Steptronic, το οποίο πραγματικά είναι ίσως αυτή τη στιγμή ένα από τα καλύτερα αυτόματα κυβότια που κυκλοφορούν παγκοσμίως. Έτσι, σωστά. Είναι το νέο αυτόματο κυβότιο Steptronic με διπλό συμπλέκτη, το οποίο προσφέρεται σε δύο εκδόσεις που έχει λανσάρει η BMW Ελλάς αυτή τη στιγμή. Είναι το M-Sport X και το M-Sport. Είναι δύο πακέτα τα οποία προσφέρουν εκτός από το οπτικό κομμάτι εξωτερικά, δηλαδή ζάντες 19 ιντσών M, αλλαγμένους προφυλακτήρες μπρος-πίσω Marspie, ράγες οροφής. Πλέον πάμε και στο εσωτερικό κομμάτι που έχουμε επένδυση σαλονιού ύφασμα δέρμα Alcantara, πακέτο φωτισμού, το οποίο δίνει έτσι μια άλλη αίσθηση στο εσωτερικό του αυτοκίνητου, πιο πολυτελή. Είναι δύο εξοπλισμοί, οι οποίοι όταν πρωτοήρθαν στην ελληνική αγορά, το κόστος τους έφτανε στις 50.000 ευρώ. Και πλέον υπάρχει ένα όφελος και για τις δύο εκδόσεις, και την M-Sport και την M-Sport X, μέχρι 13.000 ευρώ. Οπότε μιλάμε για αυτοκίνητα τα οποία ξεκινάνε το μεν diesel από τα 37.000 ευρώ, με το πακέτο που σας ανέφερα, και το μεν βενζίνη 37.500 ευρώ. Σίγουρα δεν λείπει το επίπεδο ασφάλειας το οποίο προσφέρει η BMW στα μοντέλα της. Με πάρα πολύ πλούσιο εξοπλισμό, στάνταρ παροχές για την συστήματα ασφαλείας, τα οποία η BMW ως premium μάρκα τα προσφέρει από την πρώτη έκδοση. Ακριβώς. Δεν θα μπορούσε μια μάρκα όπως είναι η BMW, ένα brand όπως είναι η BMW, να υστερεί στην ασφάλεια. Έχει όλα τα συστήματα ασφαλείας που έχει ένα σύγχρονο αυτοκίνητο, από αερόσακους, συμπαγές καμπίνα, έλεγχο μη πρόσκρουση στο μπροστινό αυτοκίνητο, αλλαγή λωρίδας. Είναι αυτοκίνητο το οποίο δεν υστερεί σε τίποτα με τα νέα δεδομένα της αυτοκίνησης. Τιμές είπαμε πόσο ξεκινάνε? Πλέον με το όφελος, το οποίο είναι μέχρι και 13.000 ευρώ, έχουμε τα δύο πακέτα τα οποία είναι πλούσια σε εξοπλισμό. 37.000 για τη βενζίνη, 37.000 για το diesel, 37.500 για τη βενζίνη. Φυσικά υπάρχει διαθέσιμο test drive στην BMW Velmar. Βεβαίως. Υπάρχει διαθέσιμο test drive, το οποίο μπορεί το κοινό να έρθει, να το δει, να το απολαύσει και να επιλέξει. Λοιπόν, κάτι άλλο το οποίο θέλω να αναφέρουμε, κύριε Φρυδάκη, την H2, έτσι περισσότερα πραγματάκια έχουμε? Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο λόγω του όφελους που έχει των 13.000 ευρώ, είναι αυτοκίνητο το οποίο όποιος το εμπιστευτεί αύριο μεθαύριο θα έχει και πολύ καλή τιμή μεταπόλησης. Αυτή η προσφορά είναι για σήμερα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων. Λοιπόν, BMW Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, με τηλέφωνο επικοινωνίας 475-871. Κύριος Φρυδάς, ο διευθυντής πωλήσεων BMW Velmar, μαζί με τους συνεργάτες του, θα σας περιμένουν για να σας δώσουν όλες τις λεπτομέρειες και ό,τι χρειάζεται για να αποκτήσεις ένα BMW H2, να το έχεις. Ακριβώς. Περιμένουμε το κοινό. Όποιος θέλει μπορεί να περάσει από εδώ να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες και να κάνουμε και ένα test drive για να δούμε όλα αυτά εδώ που είπαμε στην πράξη. Κύριε Φρυδά, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας και σύντομα θα πούμε και άλλα νέα τα οποία έρχονται από την BMW Velmar, τα οποία θα τα αναφέρουμε σιγά σιγά στον κόσμο για να γνωρίζετε τα νέα της BMW
και το πώς μπορεί να αποκτήσει ένα BMW. Ωραία, ωραία. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα και ευχαριστούμε. Γεια σας, καλημέρα. 13.000 όφελο για να αγοράσει ένα BMW είναι πάρα πολύ σοβαρό όφελος. Και με τους φόρους, πιστέψτε μας, στους οποίους το ελληνικό κράτος φροντίζει πάντα για τον Έλληνα αγοραστή ενός αυτοκινήτου, είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. 13.000 ευρώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα το οποίο ομολογώ το αντιμετώπισα και εγώ όσον αφορά τους φίλους επαγγελματίες οδηγών ταξί. Σε ελέγχους λοιπόν της τροχιάς στην Θεσσαλονίκη, εδώ κιόλας μιλάμε για τοπικό νέο αυτό, σε ελέγχο λοιπόν της τροχιάς ανακαλύψανε 20 παραβάσεις για μη χρήση ταξιμέτρου. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι οδηγοί ταξί, αντί για το κλασικό ταξίμετρο που όλοι γνωρίζουμε, είχαν τοποθετήσει ένα κινητό ή κάποιο τάμπλετ το οποίο είχε μια εφαρμογή η οποία μετρούσε το αντίτιμο της διαδρομής με την συγκεκριμένη όμως διαδικασία να μην εκδίδεται απόδειξη. Το οποίο το παρατήρησα και εγώ και κάπου ταξί και ρωτώντας τον οδηγό για ποιο λόγο υπάρχει το κινητό και να μετράει το αντίτιμο ενώ το ταξίμετρο ήταν σχεδόν από πάνω φαινόταν, η απάντηση ήταν ότι το συγκεκριμένο ταξίμετρο είχε κάποιο πρόβλημα και χρησιμοποιούσε το κινητό για να μπορεί να υπολογίζει την απόσταση. Εντάξει, επειδή βιαζόμουν κιόλας εκείνη την ημέρα γιατί έπρεπε να πάω κάπου γρήγορα, δεν κάθισα να ασχοληθώ περαιτέρω, αλλά να ξέρετε ότι ο συγκεκριμένος τρόπος θεωρείται ότι είναι απάτη, διότι εφόσον δεν τη βγαίνει η κανονική νομή απόδειξη, τα χρήματα είναι παράνομα. Και συνιστά η τροχιά λοιπόν στους πολίτες, ειδικότερα της Θεσσαλονίκης λοιπόν, όταν μπαίνετε μέσα σε κάποιο ταξί, να βλέπετε αν υπάρχει κάτι τέτοιο μέσω ταξί, γιατί συνήθως το έχουν μπροστά τους, φαίνεται αυτό. Οπότε να το αναφέρετε πού είναι το ταξίμετρο και να ζητάτε φυσικά πάντα απόδειξη στο τέλος της διαδρομής. Μεγάλη προσοχή λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί λοιπόν, είναι πρόβλημα, εντάξει. Υποτίθεται όλοι προσπαθούμε να πατάξουμε την φοροδιαφυγή, να γίνουμε όλοι πιο νόμιμοι και πάντα λοιπόν βρίσκεται κάποιος να τα κάνει. Λοιπόν, πάμε 5 λεπτά νωρίτερα στο διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς έπεται νέα συνέντευξη να μιλήσουμε για την BMW σειρά 1, η οποία έγινε επίσημη παρουσίασή της την προηγούμενη Δευτέρα εδώ στην Αθήνα. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και παρεχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέφαμε. Safety Car, εκπομπή μόνο στο Λίμπερο 107,4. Γιάννης Αντωνόπουλος, Σάκης Κοτσάνης πίσω από τα μικρόφωνα, Σωτήρης Δασκαλάκης στην ηχοληψία. Και πάμε να καλημερίσουμε τον φίλο και συνάδελφο από την Άρα Σπορ, τον Πάρη τον Ποντίκα. Πάρη, καλή σου μέρα. Καλημέρα, παιδιά. Και πολύ ωραία μέρα σήμερα στην Αθήνα. Δεν ξέρω, εσάς είναι καλός ο καιρός. Ήδη σε εμάς είχε κίνηση από τις 8 η ώρα το πρωί για την Χαλκιδική. Βέβαια, όλος ο κόσμος εκεί θέλει να πηγαίνει. Εξαιρετικό μέρος η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική γενικότερα. Νομίζω ότι είναι το μέρος που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όμως, γιατί υπάρχουν και πολλά τροχαία εκεί. Το ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα. Ελπίζω βέβαια να φτιαχτεί το οδικό δίκτυο κάποια στιγμή και να μην θες. Γιατί θυμάμαι την τελευταία φορά που ήρθα στη Θεσσαλονίκη, έκανα τις ίδιες ακριβώς ώρες να έρθω από Αθήνα με το να πάω στο δεύτερο πόδι. Ναι. Οπότε θέλει λίγο να γίνει κάτι να γίνει εκεί πέρα. Το θέμα δεν Εάν θέλετε, παιδιά, μπορώ να σας πω για τη σειρά 1. Δεν ξέρω τι για θέλετε να με ρωτήσετε. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν σε βγάλαμε, όχι μόνο για το, αλλά να αναφερθούμε πιο πολύ για τη σειρά 1, καθώς βρέθηκε στην παρουσίαση την προηγούμενη Δευτέρα που έγινε και στην Αθήνα, στη Ριβιέρα της Αττικής. Έγινε στο ΝΟΒ, στο ναυτικό όμιλο, περίπου δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι κοίταξε να δεις. Μας στην Αθήνα μας αρέσουν πάρα πολύ τα ωραία μέρη. Όπως και εσείς. Λογικό. Έτσι πρέπει. Έτσι. Λοιπόν, έγινε σε ένα κέντρο πολύ γνωστό στο Moorings, που είναι στην, όπως είπες, στη Ριβιέρα, στον κόλπο της Βουλιαγμένης. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε, ήταν στατική παρουσίαση βέβαια, αλλά μιλάμε για την τρίτη γενιά της BMW της σειράς 1. Ένα αυτοκίνητο που έχει παίξει πολύ δυνατά και στην ελληνική αγορά, αλλά και παγκόσμια. Όταν η BMW αποφασίζει να βγάλει ένα μοντέλο, νομίζω ότι όλος ο κόσμος περιμένει και ιδιαίτερα αυτοί που είναι εραστές της BMW, παλιότερα ήταν και της πίσω κίνησης, γιατί αυτό το μοντέλο είναι μπροστοκίνητο και τετρακίνητο,
Εκεί λίγο μας τα χάλασε για εμάς που μας αρέσει να πηγαίνουμε με το πλάι. Αλλά πραγματικά είναι ένα αυτοκίνητο, ένα δυναμικό, ένα ελκυστικό αυτοκίνητο. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κίνηση στους εμπρός τροχούς. Και βέβαια στις γρήγορες εκδόσεις, κορυφαίες εκδόσεις, θα υπάρχει και τετρακίνηση. Είναι ένα νέο πρόσωπο. Χαρακτηριστικά είναι, είναι πιο μεγάλο και πιο επιβλητικό από το προηγούμενο μοντέλο. Έχει στο πλάι δύο νεφρά που συγχωνεύονται στο κέντρο. Αξίζει να μπείτε στο ίντερνετ και να το δείτε. 4,3 μέτρα αγγίζει το μήκος του. Είναι σαφώς, οι πίσω επιβάτες κάθονται σαφώς πολύ καλύτερα. Έχει μεγαλύτερα φωτιστικά σώματα. Και όλα αυτά συντελούν σε αυτό που λέμε μια επιβλητική παρουσία. Άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι ο κρυμμένος άσος στο μανίκι της BMW. Ακριβώς. Μιλάμε ένα αυτοκίνητο που τουλάχιστον οπτικά σε κερδίζει. Φανταστείτε τι γίνεται όταν μπεις και σε κανένα κινητήρα που είναι πολύ γρήγορος. Να αναφέρω όμως κινητήρες. Είναι διαθέσιμο με 3 κινητήρες πετρελαίου. Ενώ για αυτούς που γουστάρουν έτσι, να είναι γρήγοροι και τους αρέσει η βενζίνη, υπάρχουν δύο επιλογές. Υπάρχει 118i, η οποία κινείται από τον τρικύλινδρο 1500R turbo κινητήρα των 140 ύπων. Μην νομίζετε ότι το μοτέρ αυτό δεν αποδίδει. Έχει 220 κινητόμετρα ροπή. Η τιμή της αυτού του αυτοκινήτου ξεκινάει από τις 26.125 ευρώ. Αμέσως μετά, αν θέλετε και είστε πιο γρήγοροι γκαζάκιδες, πηγαίνετε στο δίλητρο κινητήρα με τα 306 άλογα και τα 450 νιουτόμετρα ροπής. Και βεβαίως υπάρχει και η M135 X-Drive με τιμή εκκίνησης τα 60.450 ευρώ. Υπάρχει ο πετρολοκινητήρας σε τρικύλινδρος 1500R με ισχύ 116 άλογα και 270 νιουτόμετρα ροπής. Είναι με κωδική ονομασία 116D. Αυτό λοιπόν μπορείτε να το αγοράσετε, ειδικά εσείς εκεί στη Θεσσαλονίκη που κάνετε και πολλά χιλιόμετρα, 26.460 ευρώ. Μπορείτε όμως να πάρετε και το δίλητρο κινητήρα με τους 150 ύπους, 33.450 ευρώ η αγορά του. Και βεβαίως στην κορυφή μπορείτε να πάρετε την 120 X-Drive με τετρακίνηση, με το δίλητρο κινητήρα να αποδίδει 190 άλογα και 400 νιουτόμετρα ροπής, από 43.550 ευρώ. Τώρα όσον αφορά στα κυβότια ταχύτητων, 3 κυβότια ταχύτητων έχουμε, ένα μηχανικό εξατάχυτο και 2 αυτόματα κυβότια, το Steptronic 7 και 8 σχέσεων, που by the way που λένε οι Αμερικάνοι είναι υπεράνω κριτικής. Έτσι έχουμε 2 αυτόματα κυβότια, έχουμε 2 αυτόματα διπλού συμπλέκτη. Νομίζω ότι τα κυβότια της BMW δεν παίζονται, είναι κορυφαία. Αυτό... και σε οικονομία αλλά και σε γρήγορη αλλαγή. Πραγματικά δεν ξέρω, έχει πραγματικά το Steptronic της BMW για μένα ίσως είναι από τα καλύτερα παγκοσμίως αυτόματα κυβότια που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στο χώρο του αυτοκινήτου. Θυμάσαι το SMG1 και το SMG2 ναι, που λέγαμε παλιότερα ότι είναι αξεπέραστα. Λοιπόν, έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και φαίνεται. Και από πλευράς οικονομίας, αλλά και από πλευράς αξιοπιστίας, αλλά και γρήγορων αλλαγών. Παλιότερα οι άνθρωποι δεν παίρναν αυτόματο κυβότιο, γιατί λέγανε ότι κινούμε μέσα στην πόλη και ή περισσότερο, όταν βγαίνεις έξω δεν ρίχνει τις ταχύτητες, είναι πεντάρια, ξεχάσετε αυτά παιδιά. Νομίζω ότι αυτά τα κυβότια είναι σαφώς ανώτερα από τον ανθρώπινο νου, χέρι ή πόδι, και αποδίδουν σε συνδυασμό με το κομπιούτερ του αυτοκίνητου πολύ καλύτερα στον τομέα της οικονομίας. Φυσικά, οπότε καλό είναι... Πες. Οπότε καλό είναι, νομίζω, όποιος ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα τέτοιο αυτοκίνητο, να σκεφτεί να πληρώσει το κάτι της παραπάνω και να αγοράσει ένα αυτοκίνητο με αυτόματο κυβότιο. Αυτό ισχύει για όλες τις εταιρείες, γιατί η δουλειά που έχει γίνει στον τομέα αυτό είναι πολύ, πολύ καλή. Μην ξεχνάμε και τους ρήπους που παίζουν ένα τεράστιο ρόλο σε αυτό. Σίγουρα από τον εξοπλισμό δεν λείπουν στάνταρ οθόνες και πάρα πολλά συστήματα ασφαλείας τα οποία τα δίνει η BMW σίγουρα στις εκδόσεις της. Εσωτερικά το αυτοκίνητο είναι υπεράνω κριτικής. Αυτό που μας ενδιέφερε όμως εμάς και ήταν η μεγάλη αλλαγή είναι η μπροστινή κίνηση και η τετρακίνηση. Βασικά εγώ αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι. Αν σας εξήγησαν για ποιο λόγο, εκτός από το προφανές την αύξηση των χώρων της καμπίνας, για ποιο λόγο αποφάσισαν να μετακομίσουν την κίνηση στον μπροστά άξονα. Νομίζω ότι αυτός ήταν ο λόγος. Θέλανε να την κάνουν πιο μεγάλη και πιο προσιτή σε οικογενειάρχες. Το target group ίσως ζήτησε, σύμφωνα με τις δικές τους έρευνες, ένα μεγαλύτερο
αυτοκίνητο, το οποίο να είναι και οικονομικότερο, αλλά και να μπορεί να χωράει και να κάθονται οι επιβάτες του πολύ πιο άνετα. Όντως το πέτυχαν αυτό. Εντάξει, σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει το ότι δεν είναι πλέον πισωκίνητη, αλλά είχαμε δει και μπροστοκίνητη με τη σειρά 2. Έτσι. Οπότε δεν ήταν κάτι το καινούριο στο group, για τη σειρά 1 ήταν βέβαια, αλλά εμένα να σου πω την αλήθεια δεν το οδήγησα το αυτοκίνητο, περιμένω να το οδηγήσω, αλλά σίγουρα μην ξεχνάμε ότι είναι BMW. Και ειδικά αν έχεις τα χρήματα να πάρεις τετρακίνηση, τότε φέρει νομίζω πολύ περισσότερο. Οπότε δηλαδή η BMW άκουσε το αγοραστικό κοινό, μεγάλωσε τους χώρους. Αυτό που ακριβώς από το προηγούμενο μοντέλο, η οδική απόλαυση σε ένα μοντέλο BMW υπάρχει και τώρα πλέον ακόμα καλύτερο. Δεν το συζητάμε ότι βγήκε το συγκεκριμένο μοντέλο. Κάτι άλλο έτσι που υπόθηκε εκεί στην παρουσίαση για κάτι που έρχεται από BMW, γιατί σίγουρα θα ρωτήσατε το τι συμβαίνει και με τα υπόλοιπα μοντέλα της BMW. Περισσότερα επιφυλάχθηκαν να μας πούν, δεν υπήρξε κάποια έτσι καινούρια ανακοίνωση. Η BMW είναι λίγο θεολίστης σε αυτά που λένε. Mm-hmm. Όμως αν ψάξετε στο διαδίκτυο θα δείτε ότι είναι πολλά που παίζουν με την ηλεκτροκίνηση. Γιατί αυτό είναι το μέλλον. Υβριδικά και plug-in, όπως ξέρετε, και ηλεκτρικά. Νομίζω ότι όλες οι εταιρείες εκεί ψάχνονται και εκεί δουλεύουν. Είναι κάτι το οποίο απομένει να το δούμε στο απότερο μέλλον. Οπότε ουσιαστικά δηλαδή, επειδή βγήκε η BMW σειρά 1 πλέον η καινούργια, αυτό που περιμένουμε για την BMW τη σειρά 1 να τη δούμε είτε υβριδική είτε και ηλεκτρική πλέον. Έτσι, νομίζω ότι όλα τα μοντέλα πλέον οδεύουν προς τα εκεί. Και ειδικά στην Ευρωπαϊκή, τα μοντέλα που παράγουν οι Ευρωπαίοι και τα μοντέλα που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένουμε σύντομα να δούμε και διαφορές τους ρήπους, έτσι, και στη φορολογία αλλά και στην παραγωγή. Και βέβαια αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι να δούμε με το WLTP τι γίνεται, τόσο από πλευράς εταιριών, αλλά όσο και προς το τι θα πληρώνει ο κάθε άνθρωπος από τέλη κυκλοφορίας. Η ηλεκτροκίνηση δείχνει να είναι μονόδρομος, απομένει να δούμε τι θα γίνει στο απότερο μέλλον. Και τώρα μια που σε έχουμε εδώ στον αέρα, ούτως άλλως ξέρεις πλέον είμαστε σε προεκλογική περίοδος και είναι κάτι άσχημο για μας, γιατί η αγορά υπάρχει καθίζει στην αγορά σε μια προεκλογική περίοδος, λογικό είναι. Αν έχεις ακούσει, αν έχει βγει προς τα έξω, αν δώσουν κίνητρα για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αν θα ακουστεί κάτι προεκλογικά, τα γνωστά, τα ξέρεις μέσα. Ακούστε με, παιδιά. Να ξέρετε ότι ό,τι έχει σχέση να κάνει με το αυτοκίνητο, δυστυχώς, έχει να κάνει με έσοδα και έξοδα, τα έσοδα και έξοδα του κράτους. Το ίδιο έχουμε δει και στα τέλη κυκλοφορίας, να περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία να μικρύνουν. Έτσι. Δυστυχώς όμως έχουμε δει ότι πηγαίνουν προς τα πάνω. Mm-hmm. Και έχουν να κάνουν με τα έσοδα του κράτους, γιατί δεν είμαστε εμείς δυστυχώς που παίρνουμε τις αποφάσεις ως κυβέρνηση. Είτε από εδώ είτε από εκεί, εξαρτάται, επαναλαμβάνω, τι έσοδα έχουμε. Οπότε μια σταθερή πολιτική για το τι γίνεται δυστυχώς δεν υπάρχει. Εάν όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει, όπως τα άλλα κράτη, να δώσει ισχυρά κίνητρα στους αγοραστές για να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αφού φτιάξει πρώτα απ' όλα και το δίκτυο, φόρτισης και τις μπαταρίες, γιατί το να πάρεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι μειονέκτημα όταν φτάνεις μέχρι 300 χιλιόμετρα. Αν φτάσεις στα 500-600 χιλιόμετρα, τότε κάποιος θα το σκεφτεί να το κάνει. Όμως πρέπει να έχει και το αντίστοιχο σημείο που να μπορεί να τα φορτίζει. Γιατί δεν έχουν όλοι πιλωτοί μένουν σε μονοκατοικία ή σε κλειστό γκαράζο που να μπορούν να φορτίζουν τα αυτοκινητά τους. Έτσι. Άρα το ένα αποτρεπτικό στοιχείο είναι η φορολογία που είναι ψηλή για τα αυτοκίνητα, όπως είπες και εσύ, με ηλεκτροκίνηση. Αν λοιπόν δώσουν, τουλάχιστον πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιδοτήσει πανευρωπαϊκά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έχουν αρχίσει ήδη φωνές και μιλάνε για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα, έχει ψηφιστεί, να είναι μόνο ηλεκτρικά. Mm-hmm. Το ξέρετε αυτό? Ναι, έχει ακουστεί. Ότι έχει γίνει. Mm-hmm. Οπότε περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία να δούμε αν αυτό επεκταθεί και στα άλλα οχήματα. Μόνο καθαρά οχήματα λοιπόν θέλουν να υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και βεβαίως αυτό γίνεται, κάποιοι μπορούν να πούν
ότι γίνεται και εκ του πονηρού, γιατί αυτοί που προωθούν περισσότερο την ηλεκτροκίνηση είναι Γερμανοί. Βέβαια το άλλο ηθικό πρόβλημα είναι το ρεύμα, αυτό που παίρνεις και καταναλώνεις από τις μπαταρίες σου. Από πού παράγεται? Παράγεται από καθαρές πηγές ενέργειας, από ανακυκλώσιμες πηγές ενέργειας. Αν είναι από λιγνίτη ή από μαζούτ ή οτιδήποτε άλλο, τότε νομίζω ότι είναι δωρονάδωρον αυτό που κάνουμε. Όπως συμβαίνει στη χώρα μας με τα λιγνητικά εργοστάσια που έχουμε εδώ ακόμα. Εντάξει. Αλλά είναι και αυτό ένα πράγμα το οποίο θα δούμε στο μέλλον. Εγώ πιστεύω ότι η αυτοκίνηση θα αλλάξει πάρα πολύ. Έχουμε την αυτόνομη οδήγηση που έρχεται και είναι πρώτο πυλόν. Έχουμε την ηλεκτροκίνηση. Είναι πολλά πράγματα τα οποία θα δούμε να αλλάζουν. Εδώ αλλάζουν τα διπλώματα. Έτσι. Άλλος μεγάλος καημός. Μην δούμε εξετάσεις. Οπότε είναι πολλά που θα δούμε, παιδιά. Τέλος πάντων, θα δούμε. Στο μέλλον έρχεται σίγουρα, αλλά από τη συζήτηση που κάνουμε είναι ότι πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πότε θα δώσει το κίνητρο στις χώρες για να μπορέσουν να αρχίζουν να μπαίνουν και αυτές στο δρόμο της ηλεκτροκίνησης. Βέβαια, το πώς θα τα αξιοποιήσει και η Ελλάδα τα πακέτα τα οποία θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί κακά τα ψέματα με τα πακέτα της Ευρώπης έχουμε ένα θέμα εμείς. Έτσι. Αν θέλετε μπορώ να αναφερθώ και να σας πω περισσότερα για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα. Μέχρι το 2021 μέσω διαγωνισμών θα πρέπει οι δημόσιες υπηρεσίες να διαθέτουν καθαρά αυτοκίνητα. Ήταν μια απόφαση που έβγαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έδωσε μια οδηγία και λένε μάλιστα ποιος είναι ο ορισμός του καθαρού αυτοκινήτου. Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν επίσης και σε ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών, όπως τις υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών, τις υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών, τις υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, ταχυδρομικές υπηρεσίες και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με τη δημόσια μετακίνηση. Η οδηγία αυτή θέτει ελάχιστους εθνικούς στόχους όσον αφορά την προμήθεια καθαρών αυτοκινήτων και μη φορτηγών και βαρέων φορτηγών και λεωφορείων και καθορίζει απλούστερη τη μέθοδο για τον υπολογισμό τους. Βεβαίως, εδώ πέρα θα έχουμε σίγουρα πολλά conflict και πολλές συμμαχίες. Έχουμε δει εταιρείες να πηγαίνουν μία με την άλλη για να μπορούν να έχουν λιγότερο κόστος. Έτσι αναφέρομαι στις συνεργασίες, πολλές συνεργασίες που έχουμε δει και γίνονται. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Όντως, πολλά τα παντρέματα στις εταιρείες. Ο ουσιαστικότερος λόγος είναι το κόστος. Για να μπορούν να τα ανταπεξέλθουν και οι δύο, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην ηλεκτροκίνηση και στο οτιδήποτε έχει να κάνει και με την αυτόνομη οδήγηση, γιατί είναι υπερβολικά πάρα πολύ μεγάλο το κόστος για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις νέες τεχνολογίες. Γι' αυτό και τα παντρέματα. Και αυτό και το κόστος αυτό που θα μετακυλήσει. Έτσι, γιατί όταν ένα. Στον αγοραστή. Ακριβώς. Οπότε είναι και εκεί είναι κάποιο να κάνει. Γιατί φανταστείτε, ακόμα και να επιδοτήσει το κράτος εμείς το πληρώνουμε ως πολίτες. Οπότε αυτό το επιπλέον κόστος από κάπου πρέπει να βγει. Τουλάχιστον αυτή είναι προς όφελος της οικολογίας και του πλανήτη. Έτσι, αυτό δείχνει προς το παρόν ότι προς τα εκεί κινούμαστε, προς το όφελος του πλανήτη. Για να δούμε. Πάρουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σημερινή εκπομπή, τι θέματα. Σήμερα έχουμε και εμείς την καινούργια BMW σειρά 1. Έχουμε την DS3 που έγινε παρουσίαση. Έχουμε αύριο συνομιλία με τον Ιάκωβο τον Κρομίδα της Fiat Auto για τη Fiat, γενικότερα την εταιρική παρουσία. Την οποία Ελλάδα θα έχουμε εμείς εδώ στις 20 του Ιουνίου, θα ανέβουν πάνω εδώ της Fiat, να τα πούμε από κοντά. Έτσι. Οπότε σήμερα δύο κεντρικά θεματάκια, η BMW, η σειρά 1 και βεβαίως η DS3 premium πρόταση της γαλλικής εταιρείας Citroën. Έτσι, αυτό σήμερα. Μάλιστα, πάρε μας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τα φιλιά μου στη Θεσσαλονίκη και σε εσάς παιδιά, σε έναν στους ακροατές που ξέρω ότι είναι πολλοί και σας ακούν. Να θυμάστε πάντα, όπως λέω, ζώνες ασφάλειας και κράνη. Το ότι πιο σημαντικό στην οδήγηση. Καλή σου μέρα, Πάρη. Να είσαι καλά που είσαι. Καλημέρα, παιδιά. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε. Υπάρχει λοιπόν μια εταιρεία, για την ουσία μια εταιρεία ερευνών, η οποία λέγεται IC Cars, η οποία κάνει έρευνες σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το θέμα των αυτοκινήτων. Σε μια λοιπόν έρευνα η οποία έχει κάνει αυτή η λόγω εταιρεία, αφορούσε το θέμα
τα αυτοκίνητα με το μεγαλύτερο ποσοστό μεταπόλησης τους σαν μεταχειρισμένα από τον πρώτο χρόνο αγοράς τους. Όλοι αγοράζουμε αυτοκίνητο. Στην αρχή είμαστε ενθουσιασμένοι, καινούργιο αυτοκίνητο, το χαιρόμαστε, το κυκλοφορούμε. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως, με το που περάσει αυτός ο πρώτος ενθουσιασμός και σχεδόν όταν πλησιάζει ο πρώτος χρόνος, εκεί κάπου αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε κατά πόσο αυτό το αυτοκίνητο τελικά μας καλύπτει ή όχι. Εκεί αρχίζουμε να καλύπτουμε, ξέρεις, α, τελικά αυτό δεν μου κάνει ή εκείνο θα το ήθελα λίγο διαφορετικά, μήπως βιάστηκα να αγοράσω. Υπάρχουν προβλήματα το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Γενικότερα, λοιπόν, σε μια λοιπόν τέτοια έρευνα που κάνει η συγκεκριμένη εταιρεία ερευνών, έβγαλε τα 10 μοντέλα, συγκεκριμένα όχι 10 εταιρείες, 10 μοντέλα, τα οποία έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό μεταπόλησης τους μέσα στον πρώτο κιόλας χρόνο αγοράς τους. Συγκεκριμένα λοιπόν, αναφέρει ότι σαν πρώτο στο νούμερο 1 είναι η Mercedes-Benz η C-Class. Ακολουθεί η BMW σειρά 3, το Land Rover Discovery Sport, το Land Rover Range Rover Evoque, το Mini το Clubman, η BMW X1 και X3 στις θέσεις 6 και 7, το Nissan Versa στην 8, η Jaguar EXF στη θέση 9 και το Nissan το Versa στη θέση νούμερο 10. Όπως βλέπετε, στις πρώτες θέσεις τις έχουν πάρει μοντέλα οι οποία είναι premium εταιρείες. Εμένα βασικά αυτό εμένα δεν μου λέει πολλά για τον λόγο τον πολύ απλό ότι οι περισσότεροι που αγοράζουν τα αυτοκίνητα του πιθανότατα έχουν και το χρήμα να αγοράσουν το αμέσως επόμενο μοντέλο της ίδιας εταιρείας. Δεν σημαίνει ότι καλά ότι κάτι τρέχει με το αυτοκίνητο. Εγώ εκεί βάζω την άποψή μου. Ότι ξέρεις, παίρνω αυτό, μπορεί στην προκειμένη περίπτωση να βγάλει κάτι καινούριο στο επόμενο μοντέλο, κάποιο facelift, κάποια άλλη έκδοση, η οποία λέει «Α, ωραίο το μοντέλο το δικό μου, αλλά ήθελα τελικά εκείνη την έκδοση». Οπότε, μέσα σε έναν χρόνο το αλλάζουν. Δεν πιστεύω να τα αλλάζουν επειδή απλά δεν τους κάνουν. Όταν αγοράζεις ένα αυτοκίνητο, τις ανάγκες οποίες έχεις ή το τι έχεις στο μυαλό για να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο και την οικονομική δυνατότητα, σίγουρα. Μπαίνουν πάρα πολλοί λόγοι, αλλά το να έχει τόσο μεγάλο ποσοστό μεταπόλησης, απ' την είναι λογικό γιατί είναι ακριβά αυτοκίνητα. Ναι. Εντάξει, είναι το λογικό, αλλά από την άλλη. Άμα θες, μπορώ και να σου πω και γενικώ σαν εταιρείες πώς την έχεις στην κατάταξη και σε διαφορετικές κατηγορίες αυτοκινήτων. Τα οποία είναι μοντέλα που λες, εντάξει, δεν τα βρίσκω κάποιο λόγο να τα μεταπολύσω τόσο γρήγορα. Δηλαδή τώρα μιλάμε το εξωτερικό σίγουρα. Ναι, μιλάμε για το εξωτερικό. Γιατί ανά 5 χρόνια και 6 χρόνια αλλάζουν τα αυτοκίνητά τους. Έχουν τη δυνατότητα να το αλλάξουν. Ναι. Τώρα γιατί κάποιοι το κάνουν σαν ένα χρόνο. Βλέπω, ας πούμε, δεύτερη θέση κατέχει η Porsche. Δηλαδή όλος παίρνει μια Porsche και την πουλάει σε ένα χρόνο. Για να μπορείς να αγοράζεις μια Porsche, το πιο πιθανό είναι ότι μπορείς να την πουλήσεις ένα χρόνο και να πάρεις κάποια άλλη Porsche. Ναι, είναι έρευνα που έχει να κάνει με το εξωτερικό, το οποίο εκεί. Τα πράγματα διαφέρουν πολύ από την Ελλάδα. Καλά, δεν μιλάμε για την Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα το παίρνεις αυτοκίνητο και το παντρεύεσαι. Κανονικά δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε έτσι και λίγο στην ηλεκτροκίνηση πριν σας αποχαιρετήσουμε για την επόμενη εκπομπή η οποία ακολουθεί. Λοιπόν, η Volkswagen ετοιμάζει 36.000 σταθμούς φόρτισης σε όλη την Ευρώπη. Πολύ και μεγάλη σημαντική επένδυση της Volkswagen. 36.000 σταθμοί φόρτισης θα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο στους πελάτες της για να φορτίζουν ηλεκτρικά όχι γρήγορα και εύκολα. Οι σταθμοί θα ξεκινήσουν σταδιακά σε όλες τις αντιπροσωπείες στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Το δίκτυο αυτό θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2025. Μεγάλη επένδυση από τη Volkswagen. Σημαντική, καθώς και αυτή έχει μπει ήδη στο χώρο της ηλεκτροκίνησης, οπότε θέλει να δώσει τη δυνατότητα τουλάχιστον στους δικούς της χώρους πανευρωπαϊκά σε αντιπροσωπείες να υπάρχει δυνατότητα φόρτισης ενός ηλεκτρικού μοντέλου της Volkswagen. Έτσι λοιπόν 36.000 νέοι σταθμοί σε όλη την Ευρώπη μέχρι το 2025. Σε pick-up με το Mitsubishi. Ο πρόεδρος της Tesla ονειρεύεται ένα ηλεκτρικό pick-up. Θέλει να είναι καλύτερο από το Ford F-150, το οποίο αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλύτερο σε τι?
καλύτερο και άποψη οδηγική, επιδόσεων, αλλά και τιμής. Να και στοχεύει ψηλά, το F-150 είναι το top. Σύμφωνα λοιπόν σε πρόσφατη ομιλία του, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος της Tesla θέλει να βγάλει στην παραγωγή ένα pick-up, το οποίο η τιμή θα κυμαίνεται κάτω από τα $50,000 και θα είναι καλύτερο από το F-150 της Ford. Εντάξει. Στοχεύει ψηλά ο Elon Musk. Μακάρι. Μέχρι τώρα, με αυτά που έχει πει και το πώς έχει προωθήσει τα ηλεκτρικά μοντέλα της Tesla, ό,τι έχει πει το έχει κάνει. Ε, σίγουρα. Βάζει πάντα το πύχη ψηλά και τα καταφέρνει. Τώρα, για να δίνει παράδειγμα ότι εγώ θέλω να ξεπεράσω το Ford, το F-150, κάτι θα ξέρει παραπάνω. Και ίσως εγώ πιστεύω έχει μπει στη διαδικασία αυτή, σίγουρα δεν ήταν η δήλωσή του, απλώς μας έχει βάλει στην αναμονή. Παιδιά, περιμένετε. Θα σου πω γιατί, για ποιο λόγο τον πιστεύω. Γιατί πολύ απλά, τουλάχιστον στην Αμερική, το pick-up δεν θεωρείται αγροτικό. Σε καμία περίπτωση. Ναι, εντάξει, δεν το παίρνει κάποιο. Το πάρει οποιοδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο. Δεν χρειάζεται καν ένα επαγγελματία. Σε αυτή τη, λοιπόν, την κατηγορία σε εστιάζει σίγουρα ο Elon Musk, γιατί σου λέει δεν θα πάει ο άλλος στο χωράφι με το ηλεκτρικό το pick-up. Okay. Θα το πάρει γιατί θέλει ένα pick-up. Για τις καθημερινές μετακινήσεις. Για οποιονδήποτε χομπίστα τέλος πάντων ή ελεύθερο επαγγελματία που μπορεί να κάνει κάτι εντός πόλεως που θα μπορεί να το φορτίσει το αυτοκίνητο, γιατί σίγουρα οι υποδομές θα υπάρχουν. Εκεί σίγουρα μπορεί και να το καταφέρει αυτό που θέλει. Μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Γιατί μπορεί να αγοράσει οποιοδήποτε pick-up. Τα ακούτε, οποιοδήποτε. Λοιπόν, κάπου εδώ να σας αφήσουμε. Ακολουθεί εκπομπή του Γιώργου Συρίγου, ένας απλός παρατηρητής, μου να σας πει την επικαιρότητα με το δικό του μοναδικό τρόπο. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο στις 9 η ώρα το πρωί. Θα έχουμε κι άλλες παρουσιάσεις έτσι, το οποίο έγιναν στην Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο, και στο εξωτερικό. Θα μιλήσουμε σίγουρα για την παρουσίαση της Χ7 που παρουσιάστηκε στους Έλληνες δημοσιογράφους στην Ρουμανία, οι οποίοι έκαναν ένα ταξίδι με το τεράστιο Χ7 μέχρι, πήγαν από Ρουμανία, Βουλγαρία. Θα έχουμε εντυπώσεις, πώς τους φάνηκε, τι είδανε, αντιβεμβέ και άλλα πραγματάκια τα οποία λέγονται μεταξύ δημοσιογράφων και στελεχών της BMW, καθώς σίγουρα θα ερωτήθηκαν το τι έπεται η επόμενη γενιά, γιατί οι δημοσιογράφοι πάνε μόνο να παρουσιάσουν, να δουν ένα μοντέλο, πάντα ρωτάνε και το τι έρχεται από την εταιρεία, να μάθουμε, θα έρθει κάτι, δεν θα έρθει, είναι πολλά τα της BMW, και θα ασχοληθούμε και με τη Mini, καθώς θα παρουσιάσουμε το υβριδικό Mini, το οποίο είχαμε στα χέρια μας και το οποίο το οδηγήσαμε, και να σου πούμε 5 πράγματα για το υβριδικό Mini. Από τον Γιάννη Αντωνόπουλο και τον Τάσο Κοτσάνη, σας ευχόμαστε ένα καλό τριήμερο, ζώνη ασφαλείας και κράνος όσοι οδηγείτε.